Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Είναι 5η, 11 Απριλίου, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται σε ολόκληρη την περιφέρεια οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο Γαβρόγλου, κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Πελοπόννησο. Όλες οι εξελίξεις. Στο πένθος βυθίστηκε Κεφαλονιά, έσβησε Αγγελούδη 8 ετών στη Σκάλα. Όλες οι εξελίξεις και για τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Σε απεργία εντελιβεράδες, κινητοποιήσεις και πορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ποια είναι τα αιτήματά τους? Αντιδράσεις στη Ζάκυνθο από τον τρόπο χειρισμού των αρχών στην υπόθεση του περίφημου ναυαγίου. Διαφωνίες με τη μελέτη ΛΕΚΑ. Σε εισπρακτικές εταιρείες του εξωτερικού, η εισπράξη οφειλών της ΔΕΗ. Εξώδικα σε όσους έχουν χρέος. Κινδυνεύουν ακόμη και αυτοί που έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο. Όλα έτοιμα για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας με συμμετοχή σπουδαίων ονομάτων. Παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού το αναλυτικό πρόγραμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας. Η αναστάτωση που έχει προκληθεί στο χώρο της παιδείας μετά τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου του Υπουργού του κ. Γαβρόγλου καλά κρατεί. Όπως σε ολόκληρη Πελοπόννησο, σε Αρκαδία, Λακωνία, υπάρχουν παντού αντιδράσεις. Το χθεσινό, μάλιστα, δελτίο είδαμε το ρεπορτάζ με τις κινητοποίησεις στην Τρίπολη. Τώρα, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν μια σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ο βουλευτής Αρκαδίας, ο κ. Γιώργος Παπαϊλίου, εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως διορθώθηκαν ή βελτιώθηκαν ζητήματα που αφορούν στο χώρο. Έχουμε τον βουλευτή Αρκαδίας, τον κ. Γιώργο Παπαϊλίου. Έχουμε όμως και τον συνάδελφο Γιώργο Κούρα από την Σπάρτη, που έχει ρεπορτάζ σημερινό από διαμαρτυρίες φοιτητών και παραστάσεις. Πάμε να τους δούμε και τους δύο και να καλησπερίσω αρχικά τον κύριο βουλευτή. Καλησπέρα κύριε Παπαϊλιού, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και τους ευχαριστούμε ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας στο Δελτίο Νάκη ο Τάκης. Λοιπόν, καλησπέρα Τάκη. Κύριε Παπαϊλιού, είχαμε αυτή την ανακοίνωση από εσάς ότι συναντηθήκατε, έγινε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τι ακριβώς κομίζεται από αυτή τη συνάντηση, πόσο θετικά είναι τα νέα, διότι διαβάζω ότι είναι θετικά, σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι υπάρχει μία πρόταση νομοσχεδίου, η οποία δεν έχει ακόμα κατατεθεί στη Βουλή. Συνεπώς γίνονται συζητήσεις, γίνεται προσπάθεια. Κάποια πράγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο να βελτιωθούν, να συμπληρωθούν κτλ. Οπότε δεν είναι η τελική του μορφή. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε ποια είναι η κεντρική ιδέα, αν θέλετε, η φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο φαίνεται ότι θα κατατεθεί ίσως και την άλλη εβδομάδα στη Βουλή και φαίνεται ότι θα ψηφιστεί. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν, ίσως και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Μάλιστα. Δεν έχει την τελική του μορφή. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, σας είπε ο Υπουργός. Κάποιες αλλαγές μπορεί να γίνουν, βεβαίως, γιατί γίνονται διεργασίες, ασκούνται και πιέσεις ακόμα. Και βέβαια οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν, σχολιάζουν, προτείνουν. Αυτό είναι και το, αν θέλετε, το πνεύμα της δημοκρατίας. Γίνεται διάλογος. Για να μείνουμε στην Πελοπόννησο και στο... Και θα ήθελα να πω ότι και στην Πελοπόννησο φυσικά και υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν αντιδράσεις, έχουν γίνει προτάσεις από τα επιμέρους τμήματα, από τις σχολές, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά και από φορείς οι οποίοι μετέχουν στα δρόμενα της Αρκαδίας και ευρύτερα της Πελοποννήσου. Έχουμε λόγο κάνει για την κόκκινη γραμμή που αφορά στην μη υποβάθμιση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Να μην Κοιτάξτε, η έδρα ο όρος υποβάθμιση θα έλεγα ότι δεν με βρίσκει σύμφωνο. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, επειδή όπως ξέρετε είμαι βουλευτής Αρκαδίας, συνεπώς νομιμοποιούμε να πω πράγματα τα οποία ελέγχθησαν χθες για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και αφορούν ειδικότερα το νομό Αρκαδίας ή αν θέλετε την Τρίπολη, την πρωτεύουσα του νομού. Αλλά πριν πω για αυτά, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι το νομοσχέδιο έχει μεγάλη σημασία, διότι προβλέπει πραγματικές συνέργειες μεταξύ
των πρώην ΤΕΙ και των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Συνεπώς καταργούνται οι δύο ταχύτητες σπουδών που ήταν ενσωματωμένες στην ανώτατη παιδεία, στη λειτουργία της ανώτατης παιδείας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, οι φοιτητές από εφέτος θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τέλος το διαχωρισμό λοιπόν ανώτερα και ανώτατα. Αυτός ο διαχωρισμός δεν θα υπάρχει και θα είναι, θα έλεγα, θα είναι συνέργειες ουσιαστικές και όχι τυπικές όπως ήταν μέχρι τώρα. Μάλιστα. Γιατί όπως ξέρετε τα ΤΕΗ είχαν ανωτατοποιηθεί εδώ και χρόνια, αλλά επί της ουσίας παρέμεναν έτσι όπως βρίσκονταν και προηγουμένως. Μάλιστα. Τώρα, τα υπόλοιπα... Τώρα, όσον αφορά το νομό Αρκαδίας, ναι. Καταρχάς επισημαίνω ότι ιδρύεται, ή μάλλον να πω κάτι προηγουμένως, ότι όλα αυτά τελούν υπό την αίρεση ότι θα συμφωνήσουν, θα συμφωνήσει και η ακαδημαϊκή κοινότητα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δηλαδή, ορισμένες προτάσεις ή αν θέλετε διευκρινήσεις που εδόθησαν χθες, παραμένουν υπό την αίρεση ότι και η ακαδημαϊκή κοινότητα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου και οι επιμέρους σχολές συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Εκείνο λοιπόν που ξεκαθάρισε είναι ότι ιδρύεται Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα την Τρίπολη, μεταφέρεται το Τμήμα Νοσηλευτικής με το νέο ακαδημαϊκό έτος από τη Σπάρτη στην Τρίπολη. Θα μας πει ο Τάκης Κούρος σε λίγο γι' αυτό, αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Πάμε παρακάτω. Αυτό βέβαια έχει μία απολύτως λογική και ξέρω ότι ήταν έτοιμα και της ακαδημαϊκής κοινότητας δεδομένης της παρουσίας του Παναρκαδικού Νοσοκομείου στην Τρίπολη που είναι περιφερειακό νοσοκομείο. Οι δύο νέα πανεπιστημιακά τμήματα από ό,τι βλέπω και Ινστιτούτα Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου που ιδρύεται στην Πελοπόννησο. Και επίσης θα εξεταστεί η ίδρυση κτηνιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από επιτροπή. Εκεί βέβαια θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια επιτροπή, θα συγκροτηθεί μια επιτροπή η οποία θα εισηγηθεί και θα αποφασιστεί από το Υπουργείο εν τέλει. Και παραχωρείται και ο χώρος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Βεβαίως, αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζεται, αποδεικνύεται ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη και αμέσως και μεσομακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε. Παραχωρείται δηλαδή ο χώρος του ψυχιατρικού νοσοκομείου από το Υπουργείο Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου απευθείας με νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα που θα περιλαμβάνει τα πάντα μέσα. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊλίου, τα κρατάμε και, όλα αυτά. Και θέλω και να τελειώσω λέγοντας το εξής, ότι επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή γίνονται διεργασίες, γίνονται συζητήσεις. Από ό,τι ξέρω, οι φορείς της Τρίπολης και η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα επισκεφθούν τον Υπουργό Παιδείας. Ανακοινώθηκε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, από το Δήμο Τρίπολης, τη Δευτέρα. Συνεπώς, πολλά από αυτά τα οποία αναφέρονται και στη δική μου ανακοίνωση και συζητήθηκαν χθες με τον Υπουργό, όπως για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που εφόσον συμφωνήσει η ακαδημαϊκή κοινότητα, τότε θα παραμείνει ακαδημαϊκά και διοικητικά αυτόνομα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε νεότερα και τη Δευτέρα. Περιμένουμε τα κρατά όλα αυτά. Έχουμε την ανακοίνωση. Μακάρι να γίνουν όλα προς το συμφέρον όλων. Βέβαια είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, υπάρχει η εξής δυσκολία. Ότι καλώς κακώς τα πανεπιστήμια στη χώρα ιδρύθηκαν με έναν τρόπο που ελάμβαναν υπόψη, εγώ το λέω πραγματικά αντικειμενικά, όχι απλώς με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια τοπικότητας. Μάλιστα. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Και αυτό αφορά όλες τις περιοχές της χώρας. Δηλαδή θυμίζουν λίγο το κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Του Ασλανίδη, αν θυμάστε, της εποχής της Χούντας. Εν πάση περιπτώσει όμως, η κατάσταση είναι αυτή σήμερα και βάσει αυτής της
κατάστασης θα πρέπει να οδηγηθούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ούτως ώστε και τα πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που έχει δυνατότητες να αναβαθμιστεί και να συνεργαστεί και συγχρόνως να αποτελέσει μια αναφορά για τις τοπικές κοινωνίες, για την ανάπτυξη και το νέο παραγωγικό μοντέλο που προωθείται. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαϊλιού. Ξέρω ότι είστε σε ανηλυμένη υποχρέωση και βγήκατε για να μας μιλήσετε. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή στο Δελτίο. Εγώ καλό σας βράδυ, κύριε Βουλευτά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ θα κρατήσω λίγο τον Τάκη τον Κούρο, να δούμε λίγο τι έγινε στη Λακωνία. Στη Σπάρτη άκουσε, Στάκη, τι είπε ο κύριος βουλευτής μετά την επαφή που είχε με τον Υπουργό. Δώσε μου λίγο τι έγινε στη Σπάρτη. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο και παράσταση εκεί. Ναι, λοιπόν, θα θέσω ένα θέμα καλοπροαίρετα, ακούγοντας και τον βουλευτή, καλοπροαίρετα πάντα, να δεχτώ ότι η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να αλλάξει προς το καλύτερο τις σχολές, την παιδεία μας και όλη την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το ερώτημα που μου έχει γεννηθεί εμένα και λέω πάντα καλοπροαίρετα είναι γιατί αυτό τουλάχιστον δεν γίνεται σε μια ανοιχτή διαβούλευση από τη στιγμή που οι Δήμοι, περιφέρειες, ακόμα και οι κοινότητες των φοιτητών αντιδρούν και το ξέρουμε από την αρχή, γιατί να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, απλά να έρχεται να κατατίθεται ένα νομοσχέδιο και συνέχεια να αντιδρούν περιφέρειες, Δήμοι, φοιτητές, να κλείνονται δρόμοι και με πίεση, να παίρνουν αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια. Με πίεση, Τάκη, όποιος κερδίσει ό,τι μπορέσει να κερδίσει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πάμε θέσω και να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που φυσικά εχθές στη χθεσινή συνεδρίαση απασχόλησε το θέμα αυτό. Το έφεραν εκτός ημερησίας διατάξεως, ομόφωνα όλοι το... και ξεκίνησε μια κουβέντα. Σε γενικές γραμμές να πω ότι όλοι συμφώνησαν, όλες οι παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλωστε είχε πάρθει μια απόφαση από το Δεκέμβριο, είχαν ζητήσει ένα ραντεβού με τον Υπουργό, πράγμα που δεν έγινε ποτέ και αυτό ήταν επικριτέο πάρα πολύ από όλους τους συνδυασμούς. Είπαν ποιοι είμαστε, δεν μπορούν να δεχτούν τους αιρετούς μιας κοινωνίας. Αυτό το ραντεβού, από ό,τι έμαθα και από τον Δήμαρχο σήμερα, κλείστηκε. Δήμαρχος και από την περιφέρεια η κυρία Τζαντέα, νομίζω, και άλλοι εκπρόσωποι και φορείς θα έχουν αυτό το ραντεβού αύριο γύρω στις 12 η ώρα 3. Να πούμε ότι σε αυτό το ραντεβού βοήθησε και ο υπουργός εδώ, ο Σταύρος Αραχοβίτης, ο δικός μας, ο Λάκωνας. Και έτσι τουλάχιστον μια αντιπροσωπεία θα βρεθεί με τον Υπουργό. Να πω όμως ότι να θέσω κάποια 2-3 ερωτήματα των παιδιών εκεί που έκλεισαν το δρόμο της νοσηλευτικής αλλά και των μηχανικών πληροφορικής, ξεκινώντας τάσο από τα παιδιά των μηχανικών πληροφορικής, που θέλει να αλλάξει ουσιαστικά και να γίνει να αλλάξει ονομασία, αλλά και επί της ουσίας έτσι θα αλλάξει το ΤΕΙ. Το βασικό ερώτημα που μου έθεσαν εμένα τα παιδιά που βγήκαν και το μεσημέρι στην εκπομπή είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε να σπουδάσουμε κάτι άλλο και τελικά κάποιος θα μας βάλει να τελειώσουμε κάτι άλλο. Εμείς επελέξαμε να είμαστε αυτό. Στην τελική δεν μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία, ρωτάνε τα παιδιά, να πάμε και να τελειώσουμε αυτό το πτυχίο και αυτή την ειδικότητα που επιλέξαμε στην Πάτρα, που θα καταλήξει το ΤΕΙ και θα γίνει ΑΕΗ μηχανικών πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν ούτε αυτό να τους το πει κανένας, το τι θα μπορεί να γίνει. Όπως φυσικά και για την νοσηλευτική, που τα προβλήματα περισσότερο... Να κλείσουμε με την νοσηλευτική, Τάκη μου, Ναι, ότι αντιμετωπίζεται και στο χώρο του νοσοκομείου, στις υποδομές κτλ. Αυτή τη στιγμή κάποιοι γονείς αλλά και κάποια παιδιά είναι... να το πω έτσι στον αέρα, τάσο, και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Yeah. Οι κινητοποίησεις καλό είναι να γίνουν και οι διεκδικήσεις, θα έλεγα. Και θα δούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάκη, για την ενημέρωση και τη συμβολή σου στο Δελτίο και απόψε. Εμείς θα μείνουμε στο χώρο της παιδείας, στην αντίθεσή τους στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγές στην τρίτη τάξη του Λυκείου, αλλά και για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διατράνωσαν για μία ακόμη φορά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛΜΕ Αχαΐας εκφράζει την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για τη νέα τρίτη τάξη του Γενικού Λυκείου και επίσης το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό έχει προκηρύξει απεργία την Παρασκευή, ενώ στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Διαχρονική θέση όλων των συναδέλφων είναι ότι το Λύκειο πρέπει να εξασφαλίζει μια αυτονομία και να διατηρεί το μορφωτικό του χαρακτήρα.
το σημερινό νομοσχέδιο έχει αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η ΟΛΜΕ διαχρονικά έχει τη θέση ότι το Λύκειο πρέπει να εξασφαλίζει την αυτονομία του και να διατηρεί το μορφωτικό του χαρακτήρα για όλα τα παιδιά. Και φυσικά να μην συνδέεται με τις παλαιατικές εξετάσεις και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συμπόρευση που πρέπει να γίνει με όλο το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να στηρίζεται σε επεξεργασμένες θέσεις, σε κοινές απόψεις, με μία στόχευση, τη 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, τη 2χρονη προσχολική αγωγή, που είναι μια βασική μας θέση και πρέπει επιτέλους να υλοποιηθεί και νομοθετικά. Όπως αναφέρεται εκτός των άλλων σε ανακοίνωση του Συνδικαλιστικού Φορέα, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας υποβαθμίζεται η γενική παιδεία στο Λύκειο, που ήδη έχει πληγεί τραγικά, ενώ μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων σε όλα τα πεδία των επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων των μαθητών. Καλούμε τον κόσμο της εκπαίδευσης, τους συναδέλφους, να συμμετέχουν μαζικά στην αυριανή παιδεία, έτσι ώστε να δώσουμε ένα ισχυρό και υγιρό μήνυμα εκεί που πρέπει. Εξάλλου, την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ζητά τόσο η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων, όσο και η Ένωση του Δήμου Πατρέων, αναφέροντας πως η κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας, παρά την καθολική αντίδραση του συνόλου της σχολικής κοινότητας σε όλη τη χώρα, επιμένει να φέρει το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο προς ψήφιση στη Βουλή. Το Λύκειο πρέπει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα χωρίς την παραπαιδεία. Συμπορευόμαστε με την ΟΛΜΕ, την ΕΛΜΕ και την ΑΣΜΕ. Ζητάμε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, αύξηση δαπανών για όλη την εκπαίδευση. Εμείς ως γονείς λέμε ότι δεν τους νοιάζει η πίεση και το άγχος που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας σε ένα σχολείο γεμάτο ψυχοφθόρες και εξοδοχικές εξετάσεις. Σε ένα διαρκές τρεχαλιτό των μαθητών από το σπίτι στο φροντιστήριο και μετά στο σχολείο. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί αναμένεται να ενώσουν τις φωνές τους σε μία ακόμη προσπάθεια να φρενάρουν τις προτινόμενες από το Υπουργείο αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλείνοντας την ενότητα της παιδείας, δεν έχω καταλάβει πραγματικά γιατί δεν δημιουργείται μια επιτροπή από όλα τα κόμματα να αποφασίσουν μια γραμμή για την παιδεία και να την κρατήσουν μέχρι το τέλος. Όποιο κόμμα και αν υπάρχει στην κυβέρνηση, αυτό δεν έχω καταλάβει ποτέ. Θα πάμε στην Κεφαλονιά. Έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις από εκεί. Έχουμε το θάνατο μιας μικρής κοπελίτσας, ενός αγγέλου μόλις 8 ετών. Έχουμε και την απειλή για κλείσιμο της μονάδας τεχνητού νεφρού μετά τις παραιτήσεις των γιατρών. Έχουμε την Ελευθερία Κουλουριώτου μαζί μας να μας δώσει τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Ελευθερία. Δυστυχώς, κακό βράδυ με την δυσάρεστη αυτή είδηση να ξεκινήσουμε. Το τραγικό αυτό γεγονός έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Το παιδί διέμενε στην Σκάλα, στην περιοχή Σκάλα της Κεφαλονιάς. Το ΕΚΑΒ, το οποίο καλέστηκε για να το μεταφέρει, και όσοι τουλάχιστον το συνόδευαν έκαναν τα πάντα για να επαναφέρουν το παιδί, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό. Και όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήδη ήταν νεκρό. Έχει παραγγελθεί νεκροτομή και νεκροψία για το παιδί, ώστε να βγουν στην επιφάνεια τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο αυτού του παιδιού. Είναι αλβανικής καταγωγής. Οι γονείς του έμεναν αρκετά χρόνια στην Κεφαλονιά, αγαπητοί καθόλου στην κοινωνία, η οποία έχει σοκαριστεί βεβαίως με αυτό το γεγονός. Και τα δύο κορίτσια, υπάρχει και άλλο κορίτσι, έχουν γεννηθεί στην Κεφαλονιά. Ναι. Πάμε να κλείσουμε την σύνδεσή μας και με το άλλο το θέμα. Τι έγινε χθες, είχαμε τον γιατρό μας Τάπε. Νομίζω έχουμε διοικητικό συμβούλιο των γιατρών αύριο, πότε είναι? Ακριβώς, αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι, μετά από τα τελευταία συμβάντα, ο Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς καλεί σε έκτακτη συνέλευση και όλα τα μέλη στο χώρο του νοσοκομείου, ούτως ώστε να δουν πώς θα πορευθούν και ποιες θα είναι οι εξελίξεις μετά από τις παραιτήσεις διευθυντή γιατρού αλλά και των νοσοκόμων της μονάδας τεχνητού νεφρού στην Κεφαλονιά. Οπότε περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Ελευθερία. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε εντελώς θεματική ενότητα. Έχουν μπει στην καθημερινότητά μας για τα καλά, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Είναι τα παιδιά που κάτω από αντίξωες τις περισσότερες φορές συνθήκες πασχίζουν να φέρουν στη δουλειά ή στο σπίτι τον καφέ ή το φαγητό μας. Είναι οι ντελιβεράδες που σήμερα πραγματοποίησαν κινητοποίηση σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό να κάνουν γνωστά σε όλους τα προβλήματα του κλάδου τους. Βάζε το σπίτι. Τώρα πας κορυφόν να αφήσω. Τι άλλο, ρε. Σκοτάδια, ρε. Ναι, καθίστε. Καθίστε, κύριε. Ελάτε πιο μπροστά, παιδιά. Ναι, ελάτε πιο μπροστά. Λίγο εκεί. Περίμενε. Θα του δώσω και λίγο αέρα πάνω από το κεφάλι.
Δες πραγματοποίησαν μοτοπορία και στο κέντρο της Πάτρας, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει συγκέντρωση στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν έχουμε κανέναν φορέα να μπορέσει να τα μεταφέρει και να ακουστούν. Κινήθηκαν μέσω της όθωνος αμαλίας και πατώντας τις κόρνες τους, δίληθαν από κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Τα μάτια τους και τα αυτιά τους έχουν δει και ακούσει αντίστοιχα πολλά. Πολλά ευτράπελα. Ένα από τα ευτράπελα που έχω συναντήσει εγώ είναι ότι μου έχουν ανοίξει με τον Μπουρνούζι. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο το ότι βγαίνουν τελείως, τουλάχιστον τα αγόρια, με τα εσώρουχα. Και εμείς εντάξει, δεν είμαστε εκεί υποχρεωμένοι να βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Την ειρωνία του κόσμου, ότι όταν βρέχει πας μουσκεμα και σου λέει βρέχει έξω. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τίποτα άλλο. Μας έχουν τύχει πάρα πολλά πράγματα στη δουλειά. Όπως να πάμε να έχουμε 2-3 παραγγελίες μες στο κουτί και να πάμε στην πρώτη παραγγελία και ο πελάτης να λείπει από το σπίτι. Εντάξει, το μπουρμπουάρι είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει. Ένα μικρό ποσοστό θα έπρεπε να αφήνεται, γιατί είναι και η δουλειά δύσκολη, είναι και οι συνθήκες μόνιμα στην Πάτρα άσχημες. Οι διανομής, delivery, εξωτερικοί και courier που έχουν ενεργοποιηθεί συνδικαλιστικά τους τελευταίους μήνες και κυρίως το χειμώνα, όταν την περίοδο του έντονου κρύου ζητούσαν από τους πελάτες των εστιατορίων να μην παραγγέλνουν. Το πρώτο ζητούμενο είναι να αναγνωριστεί αυτό το επάγγελμα, γιατί δεν είναι καν αναγνωρισμένο επάγγελμα. Ασφάλιση είναι το πρώτο ζητούμενο, που οι περισσότεροι δουλεύουμε ανασφάλιση σε κάποια μαγαζά. Το δεύτερο πράγμα είναι να αναγνωριστεί η επικινδυνότητα του επαγγελματός, που ακόμα και νεκρούς θρηνούμε κάθε τόσο. Για να μην βγαίνουν οι συνάδελφοί τους στο δρόμο υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες, διεκδικούν εταιρικά μηχανάκια, μέσα ατομικής προστασίας, ένσημα, βαρέα και ανθυγιεινά, ενιαία ειδικότητα με τίτλο οδηγός δικύκλου μεταφορέας και συλλογική σύμβαση εργασίας. Στο θέμα θα μείνουμε. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιάννη Πομόνη που βρίσκεται στην πλατεία Τριών Συμμάχων της Πάτρας. Έχει μαζί του εκπροσώπους του κλάδου των Ντελιβεράδων. Να τον δούμε, να τον καλησπερίσουμε. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Mm-hmm. Είμαστε εδώ με ανθρώπους από τον τομέα της διανομής φαγητού στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Ανθρώπους που τρέχουν όταν εμείς παραγγέλνουμε. Εργαζόμενους σε επιχειρήσεις οι οποίοι σήμερα έκαναν τη δική τους κινητοποίηση, θέλοντας να δώσουν το στίγμα τους, θέλοντας να διεκδικήσουν μια σειρά από αιτήματα, κυρίως εργασιακά. Δώστε βάζονται το λόγο στα παιδιά υπικά. Να ακούσουμε τα εργασιακά αιτήματα, κυρίως Γιάννη, αυτό μας ενδιαφέρει. Δίπλα μου ο Σπύρος, ο Μιχάλης και ο Αλέξανδρος. Να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο. Σπύρο, τι ζητάτε? Ζητάμε από την κυβέρνηση που υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή να μας εξασφαλίσει το επάγγελμα να γίνει κανονικό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάπου. Δεν υφίσταται ως επάγγελμα, λέει. Δεν υφίσταται σαν επάγγελμα, φαίνεται σαν χόμπι, να το πω έτσι. Από ένσημα, Γιάννη, από ασφάλιση, πώς είναι τα πράγματα? Να μου υφίσει και λίγο τα μαγαζιά. Τα ένσημα, η ασφάλεια. Τα ένσημα, κανονικά πρέπει να είναι βαρέο ανθυγιεινό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που πολλά μαγαζιά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τι ένσημα σας κολλάνε? Τι ένσημα κολλάνε στους περισσότερους? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στους περισσότερους διανομές που δουλεύουν, είτε δεν θα κολλάνε καθόλου, ή θα κολλάνε ένα τετράωρο ένσημα. Ένα τετράωρο ένσημα. Ένα τετράωρο ένσημα. Και τα υπόλοιπα, παιδιά, Γιάννη, να τα ακούσουμε λίγο. Αλέξανδρε, πες μας και εσύ, πώς βιώνεις την καθημερινότητα μέσα από τη δουλειά σου? Νιώθεις ασφαλής πάνω στο μηχανάκι? Πώς σε αντιμετωπίζουν οι πελάτες? Αν νιώθεις καλά για το εργασιακό σου μέλλον? Το εργασιακό μέλλον σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό που καταφέρνουμε είναι να αναλλάσσουμε μόνο μαγαζιά. Προοπτικές δεν υπάρχουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του πελάτη, άλλοι δείχνουν κατανόηση, άλλοι δεν δείχνουν κατανόηση. Και λογικό, γιατί δεν μπορούμε να το κατακρίνουμε αυτό. Σε ό,τι στο κομμάτι της ασφάλειας, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια.
Πρώτα απ' όλα είμαστε σε δύο ρόδες. Από τη στιγμή που είμαστε στον δρόμο, δεν μπορούμε να συζητάμε για ασφάλεια. Τα δίκυκλα δικά σα. Ναι. Στι περιπτώσει των περιπτώσεων, ναι. Ελάχιστα παραδείγματα στα δικά του δίκυκλα. Και αυτό είναι ένα από τα κύρια αιτήματά μα. Να είναι τη επιχείρηση το δίκυκλο. Για να μπορεί να στοιχειοθετηθεί και η ασφαλιστική κάλυψη. Το προφανές. Η ασφαλιστική κάλυψη, η οποία ασφαλιστική κάλυψη δεν υπάρχει. Ανέφερε ο συνάδελφο προηγουμένω για τετράωρο ένσημα, ενώ ουσιαστικά τα περισσότερα μαγαζιά κολλάνε δύο ένσημα και αν τα κολλήσουν και αυτά. Ίσα-ίσα να φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον δρόμο. Αν δούμε γίνει το συμβείο οτιδήποτε, να μπορεί να είναι κάποια στιγμή νομικά καλυμμένο. Μιχάλη, πες μας κι εσύ, πώς έχει η καθημερινότητα, πόσο δύσκολο είναι και εν τέλει τι ζητάτε και σε τι βάθος χρόνου. Σε βάση χρόνου δεν το ξέρω εγώ. Εξαρτάται με τα άτομα που θα βρούμε. Υπάρχουν και δυσκολίες. Η καθημερινότητα μπορεί να είναι εύκολη, μπορεί να είναι και δύσκολη. Αλλά η επικινδυνότητα στον δρόμο υπάρχει πάρα πολύ. Γιατί πιο πολλοί δεν σε προσέχουν στον δρόμο και ζητάμε την εφαρμογή του νόμου. Γιάννη, να προσέχουν και τα παιδιά όμως, γιατί εγώ έχω δει πάρα πολλά παιδιά να μεταφέρουν πολύ γρήγορα και χωρίς να προσέχουν, με επικίνδυνους ελιγμούς. Δεν ξέρω αν είναι εντολή των καταστηματαρχών, κακώς αν είναι, αλλά και οι ίδιοι. Είναι και ένας άγραφος νόμος, ναι. Τάσο, αν μου επιτρέπεις. Είναι και ένας άγραφος νόμος, λέει ο Τάσος από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν, πως πολλές φορές. Όντως το βλέπουν και οι πολίτες. Αναγκάζεστε και εσείς ενδεχομένως να οδηγείτε άτσαλα, όπως λέμε, γρήγορα, γιατί ίσως πρέπει να φτάσει έγκαιρα. Και είναι η πίεση χρόνου. Είναι η πίεση του χρόνου. Είναι η πίεση του χρόνου. Ότι έχει πολλές παραγγελίες, πρέπει να παραδοθούν καιρός. Πολλά πράγματα. Να προσέχουν και τα παιδιά. Είμαστε κάποια στιγμή για να τρέχουμε να υπερβαίνουμε τα όρια και να παρεμβιάζουμε και τον κώδικα. Ναι. Είναι ίσως τάσο και ο λόγος, είναι ίσως και το γεγονός ότι δεν είναι το επάγγελμα κατοχυρωμένο. Ναι. Όταν έχουμε κάποιες παραγγελίες και πάμε στην πρώτη παραγγελία, για παράδειγμα, στο σπίτι κάποιου που έχει παραγγείλει, μπορεί και υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να μην τον βρούμε εκεί. Αυτό καθυστερεί όλες τις παραγγελίες. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φύγουμε, να πάμε τις υπόλοιπες και να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό. Οπότε και αυτό πάλι μας καθυστερεί. Δηλαδή μας καθυστερεί γιατί πρέπει να γίνουν στο μαγαζί. Τα παιδιά διανομής βάζουν και το ζήτημα του σεβασμού. Σαφώς. Ο κόσμος θα πρέπει να σέβεται τη δουλειά τους. Δεν είναι δούλοι. Σαφώς. Τη παραγγελία τα παιδιά και μας εξυπηρετούν. Και δεν θα πάθουμε τίποτα αν περιμένουμε 5 λεπτά. Όλοι είμαστε καφέ ή φαγητό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ και τους φίλους που έκαναν υπομονή και περίμεναν να μιλήσουν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σας καληνυχτίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Λίγο υπομονή από όλους. Είπαμε και τα παιδιά να προσέχουν και να μην πιέζονται και από τους εργοδότες. Να αλλάξουμε θέμα. Ένας σύγχρονος υπερηχοκαρδιογράφος δωρεά της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ήρθε πρόσφατα να ενισχύσει το καρδιολογικό τμήμα του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα στο πρώην Νίκα Αγίου Αλεξίου της Πάτρας. Και όπως όλοι λένε, όσοι γνωρίζουν, αναβαθμίζει κατά πολύ το καρδιολογικό τμήμα. Εδώ βλέπουμε τους χτύπους της καρδιάς. Ναι, έχει κεφαλές που κάνουν τρίπλεξ αγγείων. Έναν υπερσύγχρονο υπερηχοκαρδιογράφο με πολλές δυνατότητες, όπως τρίπλεξ αγγείων και διισοφάγιο υπερηχογράφημα, απέκτησε το Κέντρο Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών, πρώην Νίκα Αγίου Αλεξίου, όπως με υπερηφάνεια μας λέει ο επιστημονικά υπεύθυνος του κέντρου Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα κάνουμε υπερηχοκαρδιάς, διότι όπως βλέπετε είναι ένα καινούριο υπερσύγχρονο μηχάνημα. Είναι φορητό, μπορεί να μεταφέρεται και στα εξωτερικά ιατρία και όπου όλου χρειάζεται. Έχει πολλές δυνατότητες, έχει τρίπλεξ αγγείων, έχει διισοφάγιο υπερηχογράφημα. Συνοδεύεται δηλαδή με όλα τα εξαρτήματά του? Με όλα του τα εξαρτήματα, ναι. Είναι το δεύτερο μηχάνημα που αποκτούμε σε φορητό βέβαια επίπεδο σε σχέση με το πρώτο σταθερό που αποκτήσαμε πριν λίγους μήνες στο Κέντρο Υγείας. Ο ιατρικός εξοπλισμός του καρδιολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών αναβαθμίζεται συνεχώς. Ο υπερσύγχρονος υπερηχοκαρδιογράφος ήλθε από δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό σε συνδυασμό με την πρόσληψη νέων επικουρικών καρδιολόγων αναβαθμίζει το καρδιολογικό τμήμα του Κέντρου Υγείας που μπορεί να παρέχει πλέον υψηλού επίπεδου πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα. Είναι λίγων ημερών το απόκτημα. Είναι δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα υπερηχοκαρδιογράφος, φορητό,
μπορούμε να το μετακινήσουμε, μπορούμε στα έκτακτα τα ιατρία υποδοχής που έχουμε να δούμε άρρωστο σε ό,τι επίγον έχουμε ή απορία. Επιπρόσθετα, με την προμήθεια και νέου μηχανήματος τεστ κοπόσεως, το καρδιολογικό τμήμα του Κέντρου Υγείας αναβαθμίζεται περαιτέρω στο πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας. Φιλοδοξία του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού, ώστε ο πολίτης να νιώσει σιγουριά και ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων από περιστατικά που χρήζουν πρωτοβάθμιας αντιμετώπισης. Λεπτά μετά τις 8 είναι πάντα σε εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στο επιμελητήριο Αρκαδίας βρέθηκε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον τουρισμό κυρίως, στο εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος. Χρειάζεται να υιοθετήσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξή της. Είναι ένας πολύ όμορφος στόχος, πρικισμένος από την ιστορία, τον πολιτισμό, από τη φύση, που όλα αυτά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα οφείλει να τα αξιοποιήσει, γιατί σκεφτούμε θα είναι πάντοτε κοντά σε κάθε τι που θα γίνεται εδώ και που θα συντελέσει στο να αποκτήσει πάλι μια δύναμη, παρουσία και ρόλο και στο εθνικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό γίγνεσθε, αλλά και στο ευρωπαϊκό. Έχουμε όμως τη γνώση ότι πρέπει να δουλέψουμε αρκετά και να γίνει το rebranding της Αρκαδίας. Της Αρκαδίας η οποία μπορεί να πάει πολύ, πολύ πιο ψηλά, αρκεί να όλοι μας προσπαθήσουμε και να τη θέσουμε εκεί που όλοι θέλουμε. Αυτά από την επίσκεψη του κυρίου Αβραμόπουλου και από την Τρίπολη θα πάμε στην Καλαμάτα, όπου ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Βασίλης Τζαμουράνης, επικεφαλής του συνδυασμού Πρότυπος Δήμος, παρουσίασε τις ιδέες της παράταξής του για το Δήμο και την πόλη της Καλαμάτας. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τα προβλήματα της καθημερινότητας, για τα ζητήματα στον πολιτισμό και έθεσε στο κοινό τις προτάσεις για τα αναπτυξιακά θέματα της πόλης. Το πρόγραμμά του με προτάσεις για 11 τομείς του Δήμου Καλαμάτας παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Τζαμουράνης χθες το βράδυ στο πνευματικό κέντρο της πόλης, παρουσία πλήθους κόσμου που είχε κατακλείσει όλους τους χώρους του κέντρου. Ο κ. Τζαμουράνης, που παρουσίασε και τους 45 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού του, τόνισε ότι είναι ένα πρόγραμμα φιλόδοξο μεν, αλλά απόλυτο εφικτό και υλοποιήσιμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και μου δείχνετε, για τη βοήθειά σας, την έμπνευση και το κουράγιο που μου προσφέρετε σε αυτό το εγχείρημά μου. Ένα εγχείρημα κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, αφού για πρώτη φορά στη χώρα μας εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Τζαμουράνης παρατήρησε ότι μας προβληματίζει η επόμενη μέρα, αλλά δεν μας τρομάζει, γιατί εμείς ανοίγουμε διάλογο με όλους. Οι αρχές και οι αξίες μας είναι η πηξίδα στη συνεργασία, που είναι η προϋπόθεση για το καλό του τόπου. Ο Δήμαρχος πρέπει να αντιλαμβάνεται και τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται γύρω μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η ψηφιακή εποχή, η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, η διαφορετικότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανεργία και ένα σωρό άλλα. Τέλος, αναφερόμενος στο μέγεθος και τη σημασία του Δήμου, είπε: «Ο Δήμος μας, τον οποίο υπηρέτησα επί 37 χρόνια και τον οποίο διεκδικούμε να δικήσουμε, είναι ίσως ο μεγαλύτερος οργανισμός του νομού μας. Έχει πλήθος αρμοδιοτήτων γιατί παρεμβαίνει σε όλα, σε ό,τι επηρεάζει και από ό,τι επηρεάζεται. Απασχολεί 905 εργαζόμενους, έχει την ευθύνη να συντηρεί πάνω από 300 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πολύ περισσότερα αγροτικούς».
Και από τη Μεσσηνία θα πάμε στα Επτάνησα, στη Ζάκυνθο συγκεκριμένα. Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε το τεχνικό επιμελητήριο, το τμήμα της Ζακύνθου, αναφορικά με τη μελέτη για τη διαχείριση του ναυαγίου. Ενώ ενστάσεις υπήρξαν και από τον πρόεδρό του στο κλείσιμο της πολυδιαφημισμένης παραλίας. Με ανακοίνωσή του, το παράρτημα Ζακύνθου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εξέφρασε τις ενστάσεις του σχετικά με την μελέτη του Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας Ευθύμιου ΛΕΚΑ σχετικά με την διαχείριση του ναυαγίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Παναγιώτης Λιβέρης, εξήγησε ότι πρέπει να τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες. Επιμένουμε ότι πρέπει να τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες, ούτως ώστε οι υπηρεσίες να επιβλέψουν μελέτες, να προκηρυχθούν μελέτες με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Εγκεκριμένα μελετικά γραφεία, οι μελετητές να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία και να μην γίνει κάτι έτσι πρόχειρο. Όταν έφτασε στα χέρια μας και κάναμε έναν έλεγχο να δούμε τι μελέτη είναι αυτή, διαπιστώσαμε ότι δεν είναι μελέτη. Λοιπόν, πιστεύω ότι παίζονται κάποια παιχνίδια που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη δημοσιότητα και λιγότερο με την ουσία. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΕΕ Ζακύνθου κάνει λόγο για ανορθόδοξο χειρισμό της υπόθεσης, ενώ μεταξύ άλλων οι διαφωνίες του αφορούν στα εξής. Η διαδικασία ανάθεσης μελετών σε καθηγητές πανεπιστημίων και αιρετά πρόσωπα απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Αυτό που εκπονήθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο δεν πληρεί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις και προδιαγραφές μελετών και δεν είναι μελέτη. Η υπόθεση του ναυαγίου είναι πολύ σοβαρή για την τουριστική ανάπτυξη στη Ζάκυνθο. Η φερόμενη μελέτη δεν ακολούθησε την διαδικασία περί αναθέσεων, δεν έχει επίβλεψη από τεχνική υπηρεσία και δεν έχει παραλυθεί ως τέτοια. Ο κύριος Λιβέρης ανέφερε ότι δεν πρέπει να κλείσει η παραλία του ναυαγίου την στιγμή που υπάρχουν μέρη στη Ζάκυνθο με μεγαλύτερη επικινδυνότητα όσον αφορά τις καταπτώσεις βράχων. Εγώ έχω βασικές ενστάσεις και αυτή την απάντηση πρέπει να αναζητήσετε σε αυτό που πήρε την απόφαση να κλείσει. Δηλαδή, με ποια λογική έκλεισε το ναυάγιο. Με αυτή τη λογική πρέπει να κλείσουν όλες οι δυτικές παραλίες. Πρέπει να κλείσει ο Λιμιώνας, πρέπει να κλείσει το Μαραθωνήσι, πίσω παραλία. Υπάρχουν περιοχές με μεγαλύτερη επικινδυνότητα όσον αφορά τις καταπτώσεις. Γιατί δεν τις κλείσαμε όλες, γιατί να κλείσουμε το ναυάγιο. Το κλείσιμο του ναυαγίου Ζακύνθου εξακολουθεί και υφίσταται λίγο καιρό πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου, προκαλώντας ανησυχία σε αρχές, επιχειρηματίες και πολίτες. Για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου μίλησε χθες το βράδυ ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Στατούλης στη διακαναλική σύνδεση από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ, την οποία παρακολουθήσαμε και σε απευθεία σύνδεση εδώ στο Ιόνιον. Καλό. Τους υποψήφιους περιφερειάρχες σε ένα debate ελεύθερης κουβέντας μεταξύ μας και μετά με την παρουσία των δημοσιογράφων που αυτοί θα επιλέξουν με ό,τι κοιτάπια θέλουν να έχουν στα χέρια τους, με όσους συμβούλους θέλουν να έχουν δίπλα τους, να κάνουμε μια ελεύθερη κουβέντα. Για όλους και για όλα μίλησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης σε μια μοναδική διακαναλική συνέντευξη με συνεργασία 7 τηλεοπτικών περιφερειακών μέσων και στα ερωτήματα που τέθηκαν από 7 διαφορετικούς δημοσιογράφους, αφορώντας φυσικά τα έργα, το πολιτικό σκηνικό αλλά και προσωπικές ερωτήσεις. Το ΣΔΙΤ μέχρι εκείνη την ώρα ήταν ένα άγνωστο εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Όμως κατορθώσαμε και αυτό το μοντέλο, το επιβάλαμε σε όλη τη χώρα, βλέποντας όλοι πλέον ότι είναι το μοναδικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Ο κύριος Στατούλης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Κοριό ότι ήταν μια στημένη σκευωρία εναντίον του και ένας πολιτικός εκβιασμός για τη μη διεκδίκηση από την πλευρά του της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου. Ήταν ένας πολιτικός εκβιασμός για να επιτύχουν την απόσυρσή μου από την διεκδίκηση της νέας περιφερειακής περιόδου. Κάτι που απέδειξε ότι δεν με γνωρίζουν καλά. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μίλησε για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια, όπως τα απορρίμματα του οδικούς άξονες και επεσήμανε τις λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, αλλά και πώς θα συνεχίσει προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ενημερωτική εκδήλωση για το μεταφορικό ισοδύναμο διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ζακύνθου σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Σκοπός να αναλυθούν τυχόν απορίες σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος στις επιχειρήσεις και να υπάρξει η απαιτούμενη ενημέρωση για τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρηματίες για τη χρηματοδότησή τους.
Με σύνθημα «Το μεταφορικό ισοδύναμο ενώνει την Ελλάδα και δίνει κίνητρο ζωή στα νησιά μας», έγινε η ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα στην αίθουσα της Λέσχης Ζάκυνθο στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Η εκδήλωση ήταν στοχευμένη και αφορούσε κυρίως τους λογιστές, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου που είχε αναλάβει και την διοργάνωση. Είναι μια στοχευμένη ενημέρωση. Απευθύνεται μόνο σε λογιστές και μελετητές και γενικά στους ανθρώπους οι οποίοι θα καταχωρήσουν προτάσεις επιδότησης μεταφορικού ισοδυνάμου σε επιχειρήσεις. Όχι στα φυσικά πρόσωπα. Γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο είναι και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. Στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων παρουσίασαν το μέτρο, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους για την επίλυση απορειών. Το πρόγραμμα είχε δράσει πιλωτικά στο δεύτερο εξάμεινο του 2018 και τώρα ξεκινάει πανελληνίως για το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι πρώτοι αίτησοι χρηματοδότησης ανοίγουν από 1η Τετάρτου μέχρι 5η Πέμπτου. Δικαίωμα αίτησης χρηματοδότησης έχουν τρεις φορές μέσα στο έτος. Η επόμενη περίοδος αιτήσεων χρηματοδότησης είναι από 1η Οκτώβρη μέχρι 15η Νάτου και η τελευταία περίοδος χρηματοδότησης είναι από 1η Δωδεκάτου μέχρι 15η Πρώτου. Η καταληκτική ημερομηνία που μπορούν να υποβάλουν είναι 5η Πέμπτου του 19. Αμέσως μετά ξεκινάμε διαδικασίες σχετικά με το δείγμα, ώστε να ελεγχθούν και τα παραστατικά που έχουν ήδη υποβάλει στο σύστημα. Εάν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν βρίσκονται στο δείγμα θα πληρωθούν σχετικά σύντομα χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα και με την τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή την περασμένη εβδομάδα, το μέτρο επεκτείνεται και πλέον θα επιδοτείται και η αεροπορική μεταφορά. Επίσης παρατείνεται για ένα εξάμηνο η πιλωτική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου στα καύσιμα. Πάμε σε ένα θέμα τώρα που θα συζητηθεί αρκετά. Σε εισπρακτικούς οίκους του εξωτερικού φαίνεται να έχει παραχωρήσει την εισπράξη οφειλών η ΔΕΗ. Ο συνδικαλιστής της ΔΕΗ, ο κύριος Θεόδωρος Κανελόπουλος, είναι μαζί μας, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτό το θέμα. Να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Να τον καλησπερίσουμε. Μαζί του είναι και ο Νίκος Γιαπρακάς, ο συνάδελφος, να μας εξηγήσει λίγο. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Δώστε μας την συντομία, τι ακριβώς ισχύει. Διαβάσαμε αυτά που έχετε δηλώσει. Είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο εισπρακτικές εταιρείες όσους έχουν οφειλές στη ΔΕΗ και μάλιστα απειλούνται ακόμη και αυτοί που είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο? Καλησπέρα. Καταρχήν, αυτό που είπα είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε το εξής, την εξής διαδικασία, να λαμβάνουν οι καταναλωτές της ΔΕΗ να παίρνουν εξώδικα που να τους καλούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, είτε θα προβεί η ΔΕΗ σε καταγγελία της σύμβασης, ακόμη και διακοπή της ηλεκτροδότησης. Βλέπουμε όμως ότι σε δημοσιεύματα των εφημερίδων υπάρχει αυτή τη στιγμή η πρόθεση να δοθεί σε εισπρακτικές εταιρείες, σε συγκεκριμένα funds. Οι οφειλές, ακούγεται για 400 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που είναι οι οφειλές, για να εισπραχτούν, και αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι πελατών οι οποίοι έχουν φύγει από τη ΔΕΗ, έχουν πάει σε άλλες εταιρείες, σε άλλους προμηθευτές, έχουν αφήσει ανεξόφλητους τους λογαριασμούς και όλοι αυτοί, αντί να έρθουν και να ρυθμίσουν την οφειλή τους, έχουν βρει και το καταφύγιο σε μια άλλη εταιρεία και έχουν αφήσει ανεξόφλητους τους οφειλές. Κύριε Καλόμπλε, δεν μιλάμε για κάποιους καταναλωτές οι οποίοι μπορεί να είναι στιμωγμένοι οικονομικά, να μην έχουν να πληρώσουν και να έχουν αφήσει πίσω τους χρέη προς την ΔΕΗ, αλλά συνεχίζουν να είναι πελάτες της επιχείρησης. Έτσι, δεν μιλάμε για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δεν αποκλείεται όμως μέσα σε αυτούς τους πελάτες, ακόμη και τους πελάτες της ΔΕΗ, όταν δεν ανταποκριθούν στο να κάνουν τον διακανονισμό και δεν προβούν σε μια διαδικασία τακτοποίησης οφειλής τους, να βρεθούν και αυτοί σε μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε ότι εκτός από αυτούς τους που είναι και είναι προμηθευτές στη ΔΕΗ, υπάρχουν και αυτοί που είναι στο τελευταίο καταφύγιο, που αυτούς, εφόσον έχουν αδυναμία να βρουν προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, πηγαίνουν εκεί και εκεί βέβαια πληρώνουν παραπάνω, αλλά και όταν δεν έχεις αδυναμία να πληρώσεις τους λογαριασμούς, σημαίνει ότι και όταν είσαι στο τελευταίο καταφύγιο πάλι η αδυναμία δεν διαγράφεται, σημαίνει ότι πάλι έχεις πρόβλημα. Σε όλους αυτούς λοιπόν σήμερα προσπαθεί με κάθε μέσο, νόμιμο μέσο αν θέλετε, δεν είναι κάτι το παράνομο, η επιχείρηση να εισπράξει τις οφειλές που έχει.
Μάλιστα. Τι πρόκειται να κάνετε τώρα, κύριε Κανελόπουλε, πώς μπορεί να αμυνθεί κάποιος, ο καταναλωτής? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να προβεί σε διακανονισμό και όσοι έχουν αδυναμία οικονομική να μπουν να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, οι οποίοι ενώ είναι δικαιούχοι και έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, δυστυχώς δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες με το λογιστή τους για να ενταχθούν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει το πρόβλημα να καλούνται να πληρώσουν μεγάλους λογαριασμούς με αυξημένη την τιμή της κιλοβατώρας, δηλαδή όπως όλοι οι υπόλοιποι, ενώ έχουν τη δυνατότητα την πρόνοια να έχουν πιο φθηνό ρεύμα και περισσότερες δόσεις. Ακόμα πάντως και αυτοί οι οποίοι είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν κινδυνεύουν αν δεν πληρώσουν να πάνε κάποια στιγμή στα ξαναφάνουν τις οφειλές τους. Καταρχήν, αυτοί που είναι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το πρώτο πράγμα που ο νόμος έλεγε, ο οποίος δυστυχώς δεν τηρήθηκε και με αποτέλεσμα να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά χρέη σε τέτοιους καταναλωτές, λέει ότι την περίοδο του φθινοπόρου και την περίοδο της άνοιξης έχει τη δυνατότητα ο κάθε προμηθευτής να ζητήσει την διακοπή της παροχής εφόσον έχει οφειλές από το ΔΔΕ. Δυστυχώς υπήρξε μια εντύπωση ότι όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν τους κόβουν και γι' αυτό έχουμε φαινόμενα, ακόμη και σπίτια, να έχουν φτάσει λογαριασμοί στις 5, 10, 15 χιλιάδες ευρώ ανεξόφλητες οφειλές. Αυτό είναι φύση αδύνατον, οποιοδήποτε να τις αποπληρώσει άμεσα. Βέβαια, εδώ υπήρξε η νομοθετική ρύθμιση που όσοι είσαντε οικονομικά ευπαθείς ομάδες μπορούσαν να πάνε στις θεμελιές επιτροπές των Δήμων και εφόσον πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις, να πληρωθεί ένα μέρος της οφειλής τους και το υπόλοιπο να διακανονιστεί. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί έχουν προσφύγει σε αυτές τις επιτροπές και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχουν προβεί σε μια διευθέτηση της οφειλής τους. Αυτό αφορούσε όμως μόνο τους πελάτες που ήσαντε πελάτες της ΔΕΗ και όχι στους άλλους παρόχους. Και βέβαια αυτοί, γιατί οι άλλοι προμηθευτές, μην νομίζετε ότι αφήνανε να υπάρξουν μεγάλες οφειλές αυτομάτως, όταν υπήρχε μια οφειλή, ακόμη όσο και μικρή να ήταν, όταν καθυστερούσε να πληρώσει έστω και ένα λογαριασμό, έδινε εντολή να τον κόψουν ή έγινε άμεση καταγγελία του συμβολέου. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλες αυτές οι εταιρείες προτιμούν τους καλοπληρωτές και έχουν αφήσει όσους δυσκολεύονται ή τους κακοπληρωτές στη ΔΕΗ. Κύριε Κανελόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Νίκο, ευχαριστούμε και σένα για τη συμμετοχή και για τα όσα είπαμε, για την ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα όσα διαδραματίζονται στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα με φόντο το συνέδριο της ΓΕΣΕ, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας ρίχνει ευθύνες στο ΠΑΜΕ και στη Δημοκρατική Αγωνιστική Παράταξη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Κουφαλάκος καταγγέλει τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, όπου ζητήθηκε ο διορισμός προσωρινής διοίκησης της ΓΕΣΕ με αποκλεισμό της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Παράταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας σε χθεσινή συνεδρίασή του πήρε την εξής κατάπτυστη απόφαση. Ζητάει να διοριστεί από τα δικαστήρια προσωρινή διοίκηση, στην οποία να αποκλειστεί η ΔΑΣ. Η ΔΑΣ είναι η παράταξη που υποστηρίζει το ΠΑΜΕ και η δεύτερη δύναμη στη ΓΕΣΕ. Την εισήγηση έκανε ο εργατοπατέρας Νέας Δημοκρατίας Σωτήρης Τσόνης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Αν νομίζουν ότι με αυτές τις πρακτικές θα επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου, κούνια που τσκούναγε. Όσες αποφάσεις και να πάρουν στα τρογγυλά τραπέζια που δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Είναι χιλιάδες οι εργάτες σε όλη την Ελλάδα που βροντοφωνάζουν. Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Σωτήρης Τσόνης, ενημέρωσε για την απόφαση αυτή και εξήγησε για τον αποκλεισμό της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Παράταξης, η οποία υπερψηφίστηκε με 9 ναι και 2 όχι. Όπως ξέρετε, στις 11 του μήνα η διοίκηση της ΓΕΣΕ εκπίπτει γιατί λήγει η θητεία της διοίκησης. Άρα λοιπόν, μετά τις 11 του μήνα δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΣΕ, δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν υπάρχει τίποτα και μένει ακέφαλη. Έπρεπε λοιπόν με βάση τον νόμο οι υποκείμενες οργανώσεις, δηλαδή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, να πάρουν αποφάσεις με βάση τις οποίες θα προτείνουν το διορισμό της διοίκησης.
Ο ΓΕΣΕ θα ζητήσει ποινικές ευθύνες και αστικές για τις βίαιες ενέργειες του ΠΑΜΕ που απέτρεψαν δύο φορές την έναρξη του συνεδρίου, το οποίο κόστησε 500.000 ευρώ. Να μείνουμε στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου για το σπουδαίο διεθνές φεστιβάλ χορού που θα πραγματοποιηθεί σε λίγους μήνες στην Καλαμάτα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η παρουσίαση του προγράμματος του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Αθήνα. Με τον κύριο Χαρίτση είμαστε εδώ σε συνεργασία, διότι ένα νέο νομοσχέδιο περιφερειακής πολιτικής που για πρώτη φορά θα υπάρχει για το σύγχρονο πολιτισμό είναι έτοιμο να βγει σε διαβούλευση. Παρόν ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, που αναφέρθηκε στην σημαντική σε βάθος τριετίας χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, που έδωσε την δυνατότητα στο φεστιβάλ να προχωρήσει σε ένα πιο μακροπρόθεσμο, σοβαρό σχεδιασμό. Ελάχιστοι περίμεναν θα φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα. Να είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, εδρεωμένο στο διεθνές στερέωμα, αναγνωρισμένο ως μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις διεθνώς στην τέχνη του χορού. Το Φεστιβάλ Χορού με την ιστορία των 25 χρόνων είναι σημαντικό για την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προχωρά και γίνεται όλο και πιο ρωμαλαίο. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και με τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την πόλη μας, για την περιφερειακή Ελλάδα. Είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι ο χρόνος και η επίδρασή του στο καλλιτεχνικό έργο και το ανθρώπινο σώμα. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ αναφέρθηκε και στα δύο πρόσωπα της τέχνης που θα είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του φεστιβάλ 2019, κερδίζοντας το χειροκρότημα. Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων, μας δίνεται φυσικά η ευκαιρία να αναλογιστούμε το θέμα του χρόνου και την επίδρασή του στο καλλιτεχνικό έργο και το ανθρώπινο σώμα. Στο 25ο φεστιβάλ, 17 ξένοι δημιουργοί, εκ των οποίων οι 9 εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σημαντικοί Έλληνες ερμηνευτές, μεγάλοι δάσκαλοι του χορού και ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθιστούν την Καλαμάτα διεθνές σημείο αναφοράς του σύγχρονου χορού για το δεκαήμερο από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Αναμέσως τώρα σύντομη πρόγνωση του καιρού. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων στο web στην διεύθυνση ioniantv.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης.